Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, μαζί και πάλι στην εκπομπή μας σε ένα θέμα που υπάρχει στα χείλη όλων και ειδικά τις Άγιες ημέρες όταν τις διανύουμε. Είναι το θέμα της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πολλοί είναι αρνητές της Αναστάσεως, άλλοι είναι κατήγοροι της Αναστάσεως και άλλοι είναι αδιάφοροι. Εμείς θα μιλήσουμε αντικειμενικά και όποιος θέλει ας ακούσει, όποιος θέλει ας καταλάβει, όποιος θέλει ας πάρει κάτι από αυτό που μπορεί να πάρει και από αυτό που θέλει. Τα Ευαγγέλια περιγράφουν τα θαύματα των Αποστόλων. Είναι ιστορικά ντοκουμέντα αυτά. Τα παρακολουθεί η Εκκλησία, μετά έχουμε τους μάρτυρες που έχισαν το αίμα τους ακριβώς για αυτό το θέμα. Για το ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Διότι αν δεν έχει αναστηθεί ο Χριστός, τότε η πίστη μας είναι κενή. Δεν υπάρχει. Καλύτερα να αποφασίσουμε ότι δεν υπάρχει καθόλου χριστιανισμός αν δεν υπήρχε η Ανάσταση του Χριστού. Άρα η Ανάσταση υπάρχει. Για να υπάρχουν χριστιανοί που το πιστεύουν, υπάρχει η Ανάσταση και υπάρχουν και αποδείξεις περί της Αναστάσεως. Πολλές αποδείξεις υπάρχουν περί της Αναστάσεως. Θα αναφέρουμε μερικές. Και οι πιο κύριες είναι ότι οι Απόστολοι, εάν δεν είχαν δει το Χριστό αναστημένο, δεν θα έδιναν τη ζωή τους για κάτι το ανύπαρκτο. Δεν θα έδιναν τη ζωή τους για κάποιον ο οποίος τους είπε ότι θα αναστηθώ, θα πεθάνω και θα αναστηθώ την τρίτη μέρα, θα με σκοτώσουν, θα με κρεμάσουν, θα με σταυρώσουν και εγώ σε τρεις μέρες αναστένομαι. Εάν δεν εγένετο αυτό, ιστορικά, πραγματικά, δεν θα υπήρχαν καθόλου οπαδοί του Χριστού. Μάλιστα, οι μαθητές τα έλεγαν, ήταν ένας αγύρτης, ήταν ένας πλάνος, ήταν κάποιος ο οποίος μας ξεγέλασε τελικά. Όμως όχι, δεν ήταν έτσι, δεν ξεγέλασε ο Χριστός κανένα, αναστήθηκε και μάλιστα την τρίτη ημέρα όπως είχε προείπει στους μαθητές του. Πήγαν λοιπόν οι Απόστολοι μετά από αυτά και τι έκαναν, έκαναν εκείνα τα θαύματα που ξέρουμε, σαν τα θαύματα του Χριστού. Ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος ανάστηναν νεκρούς και άλλοι Απόστολοι. Αν κοιτάξετε το βίο των Αποστόλων, θα δείτε ότι πραγματικά υπήρχαν Απόστολοι που ανάστησαν νεκρούς. Ήδη στις πράξεις των Αποστόλων βλέπουμε ότι ο Πέτρος ανάστησε τον Ενία και την Ταβιθά μέσα στους άλλους που ίσως είχε και σε αυτούς κάνει κάποιο είδος αναστάσεως, αλλά δεν περιγράφονται όλα. Έδωσαν τη ζωή τους χάρη του Χριστού και του Ευαγγελίου όλοι οι Απόστολοι. Εκτός από τον Ιωάννη, ο οποίος πέθανε σε βαθύ γύρα σε 105 ετών, από ό,τι λένε οι γραφές, οι παραδοσιακές γραφές, οι παραδόσεις δηλαδή, γιατί το Ευαγγέλιο δεν μπορεί να γράψει, ο ίδιος ο Ιωάννης δεν μπορούσε να γράψει αυτό το πράγμα, όταν έγραφε το Ευαγγέλιο του, ήταν ήδη στη ζωή, έτσι. Και επιπλέον αποδείξει αναστάσεως είναι τα θαύματα τα οποία επιτέλεσαν οι Απόστολοι και επιτελούν μέχρι σήμερα οι Άγιοι του Χριστού. Σε όλο τον κόσμο διαδόθηκε το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ένα μεγάλο θαύμα είναι αυτό, αν εξετάσει κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι περισσότεροι αγράμματοι, ψαράδες, δίχως καμία μόρφωση, δίχως όπλα, δίχως χρήματα, δίχως κύρος προσωπικό, δηλαδή να ήταν κάποιοι καθηγητές πανεπιστημίου, σαν που λέμε σήμερα κλπ. Τίποτα απολύτως, συγγνώμη. Όλα αυτά είναι ακράδαντα σημάδια της αποδείξεως της Αναστάσεως του Χριστού για τους νοήμονες. Η ψυχολογία λοιπόν των μαθητών όταν ήταν το Χριστό άλλαξε 180 μοίρες. Βγήκαν από εκεί που ήσαν κρυμμένοι, έξω στον κίνδυνο, το μεγάλο κίνδυνο που μπορούσαν να τους πιάσουν και να τους σταυρώσουν και αυτούς, αψήφισαν τον κίνδυνο αυτό, διότι είχαν δει το Χριστό αναστημένο. Αν δεν είχαν δει το Χριστό αναστημένο, δεν θα τολμούσαν ένα τέτοιο κατόρθωμα.
Τα άφησαν λοιπόν όλα μετά την Ανάσταση του Χριστού και κήρυξαν την Ανάστασή του με πίστη και υποστήριξη από τον ίδιο τον Ιησού, ο οποίος ήταν μυστικά, πνευματικά μαζί τους. Έτσι η Ανάσταση του Χριστού έγινε η βάση της πίστεώς μας. Η μεγαλύτερη αξία του χριστιανισμού είναι αυτή και συγχρόνως το μεγάλο στήριγμα του χριστιανισμού. Καμία άλλη θρησκεία από τις λεγόμενες θρησκείες δεν έχει έναν αρχηγό ο οποίος να αναστήθηκε, ο οποίος να μαρτύρησε για τον κόσμο, ο οποίος να έμεινε στον τάφο τρεις ημέρες και να αναστήθηκε. Καμία. Αν ψάξετε όλους τους αρχηγούς των θρησκειών, των λεγόμενων αυτοαποκαλουμένων σωτηριολογικών θρησκειών, θα δείτε ότι δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να αναστήθηκε. Ούτε στην αρχαίο κόσμο, ούτε στο σύγχρονο κόσμο, ούτε στο χριστιανικό κόσμο, ούτε στο μεταχριστιανικό κόσμο. Όλοι αυτοί βρίσκονται μέσα στους τάφους τους. Και πώς θα πει κανείς να αναστηθούν, αν και εφόσον, ήσαν σκέτοι άνθρωποι όπως είμαστε κι εμείς. Εμείς υποκείμεθα στο θάνατο. Ασχέτως αν ο Χριστός μετέτρεψε το θάνατο σε ζωή αιώνιο. Θα περάσουμε όμως από το στάδιο του θανάτου. Και θα αναστηθούμε όλοι στη γενική ανάσταση. Η ειδική ανάσταση για τον καθένα δεν υπάρχει. Ο μόνος που αναστήθηκε ήταν ο Λάζαρος, ο μαθητής του Χριστού, και τα άλλα δύο παιδιά, η κοπέλα, η κόρη του Ιαΐρου και ο δούλος του εκατοντάρχου που αναστηθήκανε, ήσαν παιδιά τότε, 12-14 χρονών, και φυσικά ξαναπέθαναν. Ο Λάζαρος ετάφη κιόλας, 4 ημέρες, άρα ο Λάζαρος έχει 2 τάφους. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό. Ένα τάφο έχει στη Βιθανία, εκεί που τον ανάστησε ο Κύριος, και ένα τάφο έχει στην Κύπρο, στη Λάρνακα. Και η Κύπρος μάλιστα, η Λάρνακα μάλιστα έχει πάρει το όνομα η πόλη από τη Λάρνακα του Αγίου Λαζάρου. Ο Χριστός νίκησε το θάνατο διότι ήταν ένας θεάνθρωπος, όχι απλώς άνθρωπος. Αυτός είναι ο λόγος. Ο Χριστός είναι το φως των ανθρώπων, ο Χριστός είναι η αλήθεια, η ζωή, η θύρα που περνάει κανείς στην αιωνιότητα και μάλιστα κοντά στο Θεό. Άλλη θύρα και άλλος τρόπος δεν υπάρχει εκτός από Αυτόν. Ο Χριστός είναι Αυτός που νίκησε τους Φαρισαίους, αλλά και τον ίδιο το διάβολο, ο οποίος ενόμισε ότι κρατάει στα χέρια του έναν άνθρωπο θνητό και αποδείχθηκε ότι ήταν Θεός ο άνθρωπος αυτός. Γι' αυτό και η μεγάλη ήττα του διαβόλου. Από τότε ξεδοντιάστηκε ο διάβολος και δεν έχει ισχύ στην ανθρωπότητα. Ή τουλάχιστον δεν έχει την ισχύ που είχε παλιά. Θα μου πείτε τώρα πώς λέμε ότι αυτή η εποχή είναι τα πράγματα πάνε κατά διαβόλου. Αυτό συμβαίνει απλούστατα διότι η πλειονότητα των ανθρώπων υποτάχθηκε στο διάβολο με τη θέλησή της. Ο Χριστός δεν θέλει να βιάσει τον άνθρωπο, να τον κάνει με το ζόρι Άγιο, πρέπει να θέλει και ο άνθρωπος για να αγιαστεί. Όσοι δεν θέλουν λοιπόν τον Χριστό πηγαίνουν στην κατηγορία την άλλη, με τη δική τους ευθύνη και για ό,τι αυτό σημαίνει. Αυτές είναι σοβαρές και αδιάσυστες αποδείξεις της Αναστάσεως, αλλά και τα δισεκατομμύρια θαύματα των Αγίων, τα οποία γίνονται ακόμα και σήμερα, είναι τέτοιες αποδείξεις, έτσι, σπουδαίες αποδείξεις του ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Διότι οι Άγιοι με το όνομα του Χριστού κάνουν ό,τι κάνουν. Κανένας Άγιος δεν λέει ότι αυτά που κάνω εγώ είναι από μένα. Όλοι λένε με τη δύναμη του Χριστού θα κάνουμε αυτά. Όλοι οι Άγιοι σε όλους τους αιώνες και όλα τα θαύματα που έκαναν αποδεικνύουν την Ανάσταση του Χριστού. Διότι ο Χριστός είπε στους Αποστόλους και γενικά σε όλους τους χριστιανούς ότι θα είμαι μαζί σας όταν πρόκειται στο όνομά μου να κάνετε κάτι. Όταν είσαστε 2 ή 3 συνηγμένοι στο όνομά μου, είμαι και εγώ ανάμεσά σας, είχε πει ο Κύριος. Η Ανάσταση λοιπόν του Χριστού είναι ένα μοναδικό φαινόμενο
Παγκόσμιο φαινόμενο μοναδικό, το οποίο δεν ξανάγινε και δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Δεν ξανάγινε ποτέ αυτό το φαινόμενο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν αναστήθηκε ποτέ κανένας με αυτόν τον τρόπο που αναστήθηκε ο Χριστός. Και όσοι αναστήθηκαν από τα χέρια άλλων, των Αποστόλων παραδείγματος χάρη, των Αγίων, ξαναπέθαναν. Ο Χριστός είναι ο μόνος αθάνατος, αναστημένος και αθάνατος. Στο θρόνο του Πατρός είναι μόνο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αυτό στο βάλουν καλά μερικοί μέσα στο μυαλό τους και στο καταλάβουν. 12 άνθρωποι, δίχως χρήματα, δίχως ρητορική και μόρφωση, δίχως όπλα, μόνο με ένα ραβδί και ένα σακούλι που είχε ένα ξεροκόμματο ψωμί μέσα, γύρισαν όλη την τότε κόσμο. Πήγανε μέχρι τις Ινδίες, πήγανε μέχρι την Ισπανία, τη Γαλλία, την Αγγλία, τη Σκωτία, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αφρική, παντού. Σε όλα τα κατοικημένα μέρη τότε, μην νομίζετε ότι ήταν όλη η γη κατοικημένη όπως είναι σήμερα. Ίσως να μην ήταν κατοικημένη και η Αμερική την εποχή του Χριστού, να ξέρουμε. Διότι μετά κατέβηκαν τα φύλλα αυτά, τα κινέζικα και μογγολικά φύλλα κατέβηκαν από το Βυρίγιο Πορθμό και πήγαν στην Αμερική και αποτέλεσαν τους πρώτους κατοίκους τους Ινδιάνους. Και θυμάμαι στο σχολείο, στο γυμνάσιο, που μας έλεγε ο καθηγητής, τι να ξέρει και αυτός βέβαια, οι πρώτοι κάτοικοι της Αμερικής ήταν οι γηγενείς. Δηλαδή τι γηγενείς, γεννηθήκανε σαν μανιτάρια μέσα από τη γη, η λέξη γηγενείς από πού προέρχεται. Ήτανε πληθυσμοί που μεταφέρθηκαν. Άλλοι από τα νησιά της Πολυνησίας, άλλοι από τους Κινέζους οι οποίοι ιτήθηκαν κάποτε, οι Χαν, οι Τσίνκ και οι Χαν ιτήθηκαν και αναγκάστηκαν να κατέβουν από το Βυρίγιο Πορθμό, γιατί εκεί πέρα δεν μπορούσαν να ζήσουνε με έναν τάραντο που θα είχαν μόνο 100 άτομα και ένας τάραντος μπορούσε να τους προσφέρει εκεί πέρα ζωή αυτό το περιβάλλον το αφιλόξενο του Βόρειου Πόλου και έτσι αναγκάστηκαν να κατέβουν χαμηλά. Και κατέβηκαν δύο τμήματα, ένα στην Βόρεια Αμερική και το Μεξικό και το άλλο κατέβηκε στην Καλιφόρνια, σημερινή Καλιφόρνια. Γι' αυτό αν προσέξετε, οι Ινδιάνοι της Αμερικής έχουν μια ομοιότητα με τους Κινέζους και τους Ιάπωνες και όλους αυτούς τους ανθρώπους. Πώς κατάφεραν όμως λοιπόν αυτό το έργο, μέσα σε ένα ειδωλολατρικό κόσμο που ήταν πολύ δύσκολο, γιατί τότε άμα δεν είχες, οι Απόστολοι μιλάμε, αν δεν είχες τη δυνατότητα να, ή μάλλον αν δεν είχες την ίδια θρησκεία με τον Αυτοκράτορα που απαγορευόταν να έχεις άθλη θρησκεία, έπρεπε να πεθάνεις αν είχες. Δεν υπήρχε αυτή η άνοιξη θρησκεία που υπάρχει σήμερα και την έχουμε εμείς σαν δεδομένη. Ο καθένας μπορεί να. Εγώ είμαι μουσουλμάνος, εγώ είμαι χριστιανός, εγώ είμαι βουδιστής, εγώ δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Τότε το παράξενο και το πιο έτσι ακραίο ήταν ο χριστιανισμός και γι' αυτό κυνηγήθηκε ο χριστιανισμός και έχουμε 11 εκατομμύρια μάρτυρες στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, τον πρώτο αιώνα. Πώς κατάφεραν αυτό το μεγάλο έργο, το εκπληκτικό θαύμα των αιώνων να κάνουν την ανθρωπότητα χριστιανική, 11-12 άνθρωποι, αυτό είναι ένα εκπληκτικό θαύμα, το θαύμα των αιώνων. Και έγινε δίχως βία, δίχως ψέμα, με ελευθερία, με θαύματα και κυρίως με το αίμα των μαρτύρων. Όπου σκοτώνονταν οι μάρτυρες, εκεί φυτρώνε το φυτό, το Άγιο αυτό φυτό της χριστιανικής πίστεως. Ο Χριστός όταν βγήκε από τον τάφο, πήγε την ίδια μέρα, βγήκε 12 η ώρα το βγήκε 1 η ώρα τη νύχτα της Κυριακής, το πρωί της Κυριακής, συγχωρέστε με, το πρωί της Κυριακής, ξημερώματα Κυριακής βγήκε ο Χριστός, το απόγευμα της Κυριακής εμφανίστηκε μέσα στο Ιππερό, εκεί που ήταν μαζεμένοι μαθητές το βράδυ. Και εκεί συγκλονίστηκαν νομίζοντας ότι είναι μια ατασία, ένα όραμα που βλέπανε, αλλά ήταν δυνατόν να είναι όραμα από 12 ανθρώπους να βρίσκονται σε παράκρουση και να βλέπουν και οι ίδιοι το ίδιο πράγμα. Όχι, ήταν ο Χριστός ο ίδιος με σάρκα και οστά. Με σάρκα διαφορετική από αυτήν που είχε πριν να σταυρωθεί βέβαια, αλλά ήταν ο ίδιος. Ο ίδιος ο Χριστός τους είπε και στους παρότρινε να βάλουν τα χέρια τους και να κοιτάξουν τις πληγές τους, να τις ακουμπήσουν τις πληγές τους. Μην τυχόν και αυτές δεν είναι πραγματικές.
και όταν διαπίστωσαν ότι είναι ο Κύριος αυτός που ήταν δίπλα τους, τότε χάρηκαν, λέει ο Απόστολος. Με χαρά μεγάλη. Αυτοί είδαν το πρώτο μεγάλο θαύμα της ανθρωπότητας, την Ανάσταση του Χριστού. Ο Χριστός τους είπε «Ειρήνη μην», γιατί τους είδε ταραγμένους, και τους είπε «Ειρηνεύετε». «Καθώς με έστειλε ο Πατέρας, έτσι αποστέλω και εσάς». Τους φύσηξε στο πρόσωπο, λέει, να τους δώσει πνεύμα Άγιο και δύναμη, και τους είπε «Θα πάτε σε όλα τα έθνη και θα κηρύξετε αυτά που είδατε. Εμένα που είμαι αναστημένος και τη διδασκαλία μου». Λοιπόν, αυτή την προστασία και τη στήριξη την είχαν πάντοτε οι μαθητές σε όλη τη ζωή τους και σε όλη τους τα βήματα, διότι ο Χριστός ήταν εκείνος ο οποίος ήταν πάντοτε μαζί τους. Ο Χριστός, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είναι το πρόσωπο εκείνο που διχοτόμησε την ιστορία σε προ και μετά Χριστόν. Θα μου πείτε πώς ξέρανε προ Χριστού τι έτος υπήρχε, ας πούμε, τι λέγανε τότε. Ο περισσότερος κόσμος μιλούσε, επειδή ήταν και οι Ρωμαίοι κατακτητές τότε του κόσμου, μιλούσε για αποκτήσεως Ρώμης. Δεν ξέρω αν τα αλεξανδρινά χρόνια, την εποχή του Αλεξάνδρου, μιλούσαν για τη γέννηση του Αλεξάνδρου και μετά. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι αξιοπερίεργο αυτό, πώς μετρούσαν επί Αλεξάνδρου, μεγάλο Αλεξάνδρου, τα χρόνια η ανθρωπότητα. Πιθανόν να έβαζαν σαν ορόσημο τον Αλεξάνδρο, δεν το ξέρω. Το εικάζω, το υποθέτω. Αλλά στην εποχή των Ρωμαίων μιλούσαν για ακριβώς αυτό. Δηλαδή, για την Ρώμη, για την κτήση της Ρώμης. Από τότε που κτίστηκε η Ρώμη, κάποια χρόνια προ Χριστού. Μετά Χριστόν όμως, μετά αφού εμφανίστηκε ο Χριστός, διχοτομήθηκε η ιστορία και έχει μείνει διχοτομημένη από τότε σε προ και μετά Χριστόν. Αυτό πρέπει να λέει κάτι σε μερικούς, να χτυπάει ένα καμπανάκι μες στο μυαλό τους. Να μην αφοπλίζονται από τη στεγνή μαθηματική λογική και να σκεφτούν ότι τα Ευαγγέλια αποτελούν τα best sellers πολλούς αιώνες τώρα. Best seller θα πει το πιο καλά πουλημένο βιβλίο, έτσι. Τα Ευαγγέλια είναι το πιο καλά πουλημένο βιβλίο της ανθρωπότητας. Το δεύτερο βιβλίο, μετά το Ευαγγέλιο, απέχει πάρα πολύ από το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, ούτε το μισό, εάν πουλιώνται, λέω ένα νούμερο έτσι, μην παραξηγηθούμε, 100 εκατομμύρια Ευαγγέλια το χρόνο, το δεύτερο βιβλίο δεν πουλάει ούτε 50. Να το έχετε υπόψη σας. Θα μάθουμε όμως και ποιο είναι το δεύτερο Ευαγγέλιο σε πωλήσεις. Κάτι υποπτεύομαι. Την εποχή του Μάο ήταν το κόκκινο βιβλίο. Λοιπόν, ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, κάθεται στο θρόνο του Πατρός από τότε και βέβαια βρίσκεται πανταχού παρόν σε όλη την ανθρωπότητα και σε όλες τις καρδίες εκείνων που τον αγαπούν, γιατί είναι ο βασιλιάς της καρδιάς, ο Χριστός, και δίνει τη μοναδική ειρήνη. Δεν υπάρχει ειρήνη, παγκόσμια ειρήνη, δεν θα γίνει ποτέ παγκόσμια ειρήνη. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ειρηνεύσουν σε όλο τον πλανήτη και είναι φυσικό. Όλο διαφορές έχουν και υπάρχουν πόλεμοι σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Και σήμερα υπάρχουν τουλάχιστον 20 πόλεμοι υπάρχουν σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. 20 κράτη βρίσκονται σε πολεμική σύραξη. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι η προσωπική, η εσωτερική ειρήνη του ανθρώπου. Αυτή είναι το ζητούμενο και αυτό δίνεται από τον Χριστό. Την ειρήνη του Χριστού να έχουμε. Όποιος έχει την ειρήνη του Χριστού, ειρηνεύει σε όλα τα επίπεδα. Αν όλοι οι άνθρωποι πίστευαν και ειρήνευαν μέσω του Χριστού, δεν υπήρχε ποτέ και πουθενά πόλεμος. Αλλά βλέπετε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η σωτηρία λοιπόν έρχεται μόνο
από τον Χριστό, ο οποίος είναι ο μοναδικός δρόμος, η ζωή, η αλήθεια, το φως και η ανάσταση των ανθρώπων. Τώρα θα ήθελα να πω λίγα πράγματα για εκείνους που ρωτάνε, μα τι θα γίνει με αυτές τις ερωτήσεις. Εγώ αποφάσισα να μην απαντώ πια στις ερωτήσεις αυτές και όχι συμβουλεύω, αλλά δίνω και εγώ μία έτσι σκέψη σε αυτό, γιατί πολλοί το παρακάνουν. Με το αν υπάρχουν, η πρώτη ερώτηση είναι, υπάρχουν άνθρωποι σε άλλους πλανήτες. Αναπάντητο πράγμα. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Μα δεν μπορεί, λέει, τόσα δισεκατομμύρια πλανήτες. Ας δώσουν αυτή μια απάντηση που είναι πιο σοφή από μας. Αλλά και άλλη ερώτηση, τι θα γίνει με τους Κινέζους, τους Μουσουλμάνους, αυτοί δηλαδή είναι καταδικασμένοι, λέει. Εμείς ξέρουμε τι λένε τα Ευαγγέλια. Γνωρίζουμε αυτό που λένε τα Ευαγγέλια. Και τα Ευαγγέλια λένε ότι ο δρόμος της σωτηρίας είναι ο Ιησούς Χριστός, ο δρόμος προς τον Πατέρα. Αυτό ξέρουμε. Αυτό λέμε. Τι θα κάνει ο Θεός με τους άλλους? Πολύ δύσκολα να απαντήσεις. Καλύτερα μην επιχειρήσουμε να απαντήσουμε, αγαπητοί φίλοι. Να λέμε δεν ξέρουμε. Αλλά ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι ο δρόμος προς τον Πατέρα. Αυτό μας φτάνει. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Για μην ανακατευτούμε δηλαδή με όλα τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Τώρα, εμείς δεν κατηγορούμε συλλήβδη όλους τους αιρετικούς, δηλαδή παπικούς, ρωμαιοκαθολικούς κλπ. Προτεστάντες, γιατί δεν φταίνε, δεν ήταν υπέτειοι αυτοί του σχίσματος των εκκλησιών, τα κεφάλια ήταν υπεύθυνοι, αυτοί ακολουθήσανε. Γι' αυτό δεν κατηγορούμε λοιπόν όλους τους συγκεντρικούς, τους αιρετικούς. Θα βρει ο Θεός την κάθε ψυχή, τι αίτια και υπαιτιότητα έχει απάνω σε αυτά τα θέματα και πόσο θα μπορούσε να έχει λύσει προβλήματα δικά της κλπ. Τώρα, εμείς για τους αιρετικούς λυπόμαστε, γιατί βλέπουμε, δεν έχουν μυστήρια, δεν έχουν επισκοπική διαδοχή, δηλαδή ο ένας επίσκοπος χειροτονεί τον άλλον, έτσι γίνεται στην Ορθοδοξία και εμείς κρατάμε την επισκοπή, δηλαδή τη διαδοχή. Από τον Απόστολο Παύλο κρατάμε. Αν δείτε τα δίπτυχα των εκκλησιών και αυτές τις ιστορικές έτσι μεταβιβάσεις, θα δούμε ότι πράγματι από τότε κρατάμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Ο ένας επίσκοπος που χειροτονεί τον άλλον. Αυτοί έχουν σπάσει την αλυσίδα αυτή. Είτε ρωμαιοκαθολικοί λέγονται, είτε προτεστάντες λέγονται, είτε μην πούμε για τους άλλους, γιατί οι άλλοι είναι τελείως εκκεντροί. Αλλά και οι Προτεστάτες έχουν 2.000 διαφορετικές προτεσταντικές ομολογίες κατά τους ίδιους τους αρχηγούς τους, που τολμάνε και ονομάζονται Αποστολική, λέει. Η Αποστολική Εκκλησία. Αποστολική, τι είναι, απόγονοι των Αποστόλων, από πού ως πού. Από πού ως πού είναι απόγονοι των Αποστόλων. Για να μας πούνε ποιους χειροτώνησαν από αυτού, άνθρωποι που χειροτρονήθηκαν από τους Αποστόλους. Εμείς ξέρουμε οι Απόστολοι ποιους χειροτώνησαν. Ξέρουμε ότι οι πρώτοι μεταποστολικοί πατέρες ήταν σχεδόν Έλληνες κατά 90%. Και πάει λέγοντας, με Έλληνες γινόντουσαν αυτές και τελικά κατέληξαν να είναι Ορθόδοξη η Εκκλησία αυτή, η αρχαία Εκκλησία του Χριστού και των Αποστόλων είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Άμα το βάλετε κάτω και το δείτε ιστορικά θα δείτε ποιοι έκαναν τις συνόδους και πώς. Λοιπόν, αυτές λοιπόν που λέγονται εντός εισαγωγικών ομολογίες και ονομάζονται άλλοτε Αποστολικοί και άλλοτε Πεντηκοστιανοί, δεν πατάνε πουθενά, αγαπητοί φίλοι. Ούτε ιστορικά, ούτε ψυχολογικά, ούτε μυστήρια έχουν, ούτε δεν ξέρω τι. Τι θα γίνει λοιπόν αυτές τις ψυχές από των αιρετικών, μέγα και αναπάντητο ερώτημα. Ποιοι και πότε θα σωθούν, πώς δίχως μυστήρια αγιάζονται αυτοί οι άνθρωποι, πότε έβγαλαν κάποιες μορφές όπως ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος που έχουμε τελευταία, και άλλοι πολλοί Άγιοι, Σέρβοι, Ρώσοι κλπ. Ρουμάνοι τα τελευταία 50 χρόνια. Είδατε εσείς στους Προτεστάντες να υπάρχουν τέτοιες μορφές, Άγιοι? Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ. Και πού βρίσκονται αν είναι αυτοί οι Άγιοι? Εμείς ξέρουμε πού βρίσκονται οι Άγιοι δικοί μας. Ποιος τους γνώρισε, ποιος τους συναναστράφηκε, ποιος έγραψε για αυτούς, πού
Πού είναι αυτοί οι Άγιοι των διαφόρων άλλων εντός εισαγωγικών ομολογιών, χριστιανικών εντός εισαγωγικών? Η Ορθόδοξη Εκκλησία, τόσο στη Ρωσία όσο στη Σερβία, στον Πόντο, στην Κύπρο, στην Ελλάδα, έχει να επιδείξει τα 50 τελευταία χρόνια δεκάδες τέτοιους ανθρώπους Αγίους που έφτασαν στην Αγιότητα και η Εκκλησία τους αναγόρευσε Αγίους. Οι άλλοι λοιπόν που είναι, ας μας δείξουν και αυτοί ποιες μορφές αγιοποίησαν και πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, να λάβουμε και εμείς υπόψη μας αυτά τα πράγματα. Αλλά λιγάκι σας κούρασα και εδώ θα τελειώσουμε το λόγο. Ευχόμαστε αυτά που λέμε κάτι να μένει στις ψυχές των ανθρώπων, σε εμάς, και εμείς προσπαθούμε, δεν είμαστε εκείνοι που είμαστε αλάνθαστοι, αλλά μέσα από την Ορθοδοξία ο άνθρωπος όταν μιλάει μέσα από την Ορθοδοξία και τα Ορθόδοξα πράγματα δεν κάνει λάθος. Να το έχετε υπόψη σας. Όταν λέμε κάτι δικό μας, μια σκέψη δική μας, όπως και ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι αυτό δεν μου το έχει πει ο Κύριος, το λέω εγώ. Έτσι λοιπόν, ό,τι μας έχουν πει τα Ευαγγέλια είναι σωστά και τέλεια. Αυτά που εμείς σαν άνθρωποι όμως, στις σκέψεις που βάζουμε στο μυαλό μας, μπορεί εκεί πέρα να υπάρχει κάποιο διαφορετικό, έτσι, μια απόκληση. Γι' αυτό συγχωρέστε μας αν υπάρχει κάποια τέτοια απόκληση και διαβάζοντας τα Ευαγγέλια να μορφώνετε δική σας γνώμη, να μην σας λένε οι άλλοι διάφορα πράγματα. Όποιος διαβάζει τα Ευαγγέλια φωτίζεται το μυαλό του και δεν γίνεται μαζάνθρωπος και δεν γίνεται παγκοσμιοποιητής και δεν γίνεται αυτά τα εκτρώματα που βλέπουμε σήμερα. Τον εκρατάει το Ευαγγέλιο σε μια, την καρδιά την κρατάει και την ψυχή την κρατάει σε μια κατάσταση πάρα πολύ καλή. Είναι ο λόγος του Θεού. Είναι η αλήθεια του κόσμου. Χαίρετε.